Αν δεν ήταν ένα εξαιρετικό θεατρικό έργο, θα μπορούσε να ήταν ένα ενδιαφέρον φιλμ νουάρ. Οι δούλες του Ζακ Ζενέ. Το θεατρικό έργο Σταθμός του Ζακ Ζενέ, εμπνευσμένο από μια αληθινή ιστορία που γοήτευσε το συγγραφέα. Οι δούλες του Ζακ Ζενέ κάνουν απόψε πρεμιέρα στο Πολυχώρο Σφαγείο από την δεύτερη σκηνή του θεάτρου. Καλημέρα σας. Είστε οι συντελεστές μιας φιλόδοξης παράστασης και να αρχίσω από σένα, Χρύσα. Οι δούλες του Ζακ Ζενέ είναι από τα κλασικά θεατρικά έργα. Είναι μια πρόκληση για έναν ερασιτέχνη ηθοποιό, σκηνοθέτη κτλ. Πώς κατέληξες αυτή την επιλογή, τι ήταν αυτό που σας προκάλεσε να τολμήσετε να ανεβάσετε μια τέτοια παράσταση? Αρχικά έχω μια μεγάλη αγάπη με τους συγγραφείς οι οποίοι ασχολούνται με την ανθρώπινη ψυχή. Στο πρώτο μου ντεπούτο το σκηνοθετικό αποφάσισα να ανεβάσω Tennessee Williams και τώρα Ζακ Ζενέ, γιατί είναι ένας αγαπημένος άνθρωπος, ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Και αυτό το κείμενο δείχνει με μεγάλη φυσικότητα το πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για να αισθανθεί ελεύθερος. Η Ξένια είναι η κυρία της, της παράστασης. Είναι η συμμετοχή σου στη δεύτερη σκηνή. Από πότε χρονολογείται? Βασικά είναι ένας διαχρονικός ρόλος, πιστεύω, έτσι. Και ιεραρχικά. Είναι ένας αποτυπωτικός ρόλος. Βασικά η κυρία ζει σε ένα δικό της κόσμο. Και μέσα από όλο αυτό προσπαθώ να συμμετέχω και σε αυτή την παράσταση. Πόσο καιρό δούλεψες για το ρόλο σου? Δουλεύω μαζί από Ιούνιο. Από Ιούνιο. Από Ιούνιο, ναι. Φαντάζομαι ότι οι πρόβες ήταν εξαντλητικές μέχρι να φτάσουμε απόψε στην παράσταση. Εξαιρετικό το σκηνικό θα πρέπει να παρατηρήσουμε και πες μας αν το αντέγραψες ή το εμπνεύστηκες από την αρχή. Εμπνεύτηκα από την αρχή, στα αλήθεια. Το Σκαλωσιά ήταν η πρώτη ιδέα και αυτή η ιδέα οδήγησε στη Σκαλωσιά, είναι εκεί να συμβολίσει στάση ένα κτίριο, στάση της ψυχής που είναι η ψυχή που έσπασε, πρέπει να ξενώσει ή πρέπει να ξανακτήσει και αυτή είναι εδώ σαν μεγάλο σύμβολο. Μετά λεπτομέρειες είναι εκεί λίγο και να μας βάζουν σε ονειρευτική ιδέα που είναι λίγο και δεν ξέρω να πω ελληνικά. Με την ψυχία σου θα το πεις. Yeah, είναι λίγο σουρεαλιστική. Δεν υπάρχει περίοδο να πούμε να έχω πατήσει εντελώς καταρά ένα περίοδο. Είναι πολλές εποχές, χρονικό. Διαχρονικό, ναι, δηλαδή το σκηνικό. Ναι. Είναι δηλαδή ένα σκηνικό στο οποίο μπορεί να εκτυλίσσεται αυτή η ιστορία σε διάφορες εποχές και περίοδους της ιστορίας της ζωής μας, έτσι δεν είναι? Ναι, λεπτομέρειες μέσα μπήκαν μετά με δημιουργία με τα κορίτσια, με το τρόπο που παίξανε και πιστεύω τρεις μέρες πριν, πρώτη φορά ένιωτα που έδωσα impression, έμπνευση μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Ναι. Αυτό λοιπόν να ρωτήσω, αν σαν ηθοποιούς το σκηνικό σας βοηθάει για να ερμηνεύσετε τους ρόλους διαχρονικά, έτσι όπως άλλωστε γράφτηκαν αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο κάνουμε πρόβες χωρίς το σκηνικό, είναι τίποτα. Μόλις μπαίνει το σκηνικό, τα κουστούμια, αλλάζει. Γίνεται ένα μαγικό πράγμα. Γίνεται αυτό που λέμε στο θέατρο, αυτό που δίνουμε και αγαπάμε. Συνεργαστήκαμε με τη Μίλκα πάρα πολύ καλά. Το έργο το έχει πολύ καιρό, οπότε το ήξερε. Έχουμε συζητήσει πολύ για το πώς θέλαμε να το δώσουμε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Όντως, το σκηνικό είναι κάτι που βοηθάει πάντα την ερμηνεία των ηθοποιών. Πόσο χρόνια ασχολείσαι με το θέατρο? Ξεκίνησα το 9 σαν πρώτη εμπειρία
Σταμάτησα για ένα διάστημα και μετά ξεκίνησα το 2013 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Οι συντελεστές παράστασης ποιοι είναι εκτός από εσάς που είστε εδώ σήμερα? Εκτός από εμάς, ναι. Είναι η Ελβίρα η Καραγιάννη, η οποία παίζει την αδερφή μου, την άλλη δούλα. Είναι ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης στα φώτα και στον ήχο και βοήθησε και η Ευαγγελία είχα τη στάση να το στήσουνε. Μετά φροντιστές σκηνής έχουμε, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν και άνθρωποι πίσω από τη σκηνή. Είναι η Σοφία η Τρύπα, η Χριστίνα η Πολίτου, η Βαγγελίτσα η Σταχίκα. Ποιον ξεχνάω? Και τη Λίνα της Βίνου. Ωραία. Ξεκινάτε λοιπόν απόψε, Σάββατο, η πρώτη παράσταση, πρεμιέρα δηλαδή με τις δούλες του Ζακ Σενέ, η δεύτερη σκηνή του Πολυθεάτρου, του Πολυχώρου Σφαγείο. Θα συνεχίσετε όμως, ποιες είναι οι άλλες παραστάσεις, μέχρι πότε θα έχετε on stage το έργο? Παίζουμε και την Κυριακή και το Σαββατοκύριακο το επόμενο που έρχεται. 22-23. Έχουμε να πάνε όλοι καλά. Καλή πρεμιέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Πολύ να είστε καλά. Ευχαριστούμε.